κεφάλαιον Β και εδάφιο 12. Σελίς λοιπόν 328, βασιλέον Α, Β κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Και εκάθισεν ο Σολομών επί του θρόνου του Δαβίδ του πατρός αυτού και στερεώθη η βασιλεία αυτού σφόδρα. Αδωνίας δε ο ιός της Αγκίθ ήλθε προς την Βυρσαβεέ τη μητέρα του Σολομώντος, ιδε είπεν έρχεσαι εν ειρήνη, και είπε εν ειρήνη. Έπειτα είπεν έχω λόγο την Άννα είπε προς σε, ιδε είπε λάλησον, και είπε εσύ εξεύρεις ότι σε μέ ανήκεν η βασιλεία και εις εμέ είχε στήσει πας ο Ισραήλ το πρόσωπον αυτού δια να βασιλεύσω. Η βασιλεία όμως εστράφη και έγινε του αδελφού μου, διότι παρακυρίου έγινε εις αυτόν. Τώρα λοιπόν ζητώ μίαν αίτησιν παρά σου, μη αρνηθείς ταύτην εις εμέ. Ιδε είπε προς αυτόν λάλη. Και είπε, είπε παρακαλώ προς το Σολομώντα το βασιλέα, διότι δεν θέλεις η αρνηθεί τούτο, να δώσει σε μέ την Αβυσάγ, τη Σουναμίτην, δια γυναίκα. Και είπε η Βυρσαβέ, καλώς, εγώ θέλω λαλήσει περισσού προς τον βασιλέα. Και εισήλθεν η Βυρσαβέ προς τον βασιλέα Σολομώντα, για να λαλήσει προς αυτόν περί του Αδωνίου, και σηκώθη ο βασιλεύς εις απάντησην αυτής, και προσεκίνησε αυτήν, έπειτα εκάθισεν επί το θρόνο αυτού, και τέθη θρόνος εις την μητέρα του βασιλέως, και κάθισεν εις τα δεξιά αυτού και είπε «Μία μικράν αίτησιν ζητώ παρά σου, μη αρνηθείς ταύτην εις εμέ». Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς «Ζήτησον μήτυρ μου, διότι δε θέλω σε αρνηθεί». Ιδε είπεν «Ας δοθεί η Αβυσάγ η Σουναμίτης εις τον Αδωνία των αδελφών σου δια γυναίκα». Και αποκριθείς ο βασιλεύς Σολομών είπε προς τη μητέρα αυτού «Και δια τι συζητείς την Αβυσάγ, την Σουναμίτην δια των Αδωνίαν, ζήτησον δι' αυτόν και την βασιλείαν, διότι είναι μεγαλύτερός μου αδελφός και δι' αυτόν και δια τον Αβιάθαρ τον ιερέα και δια τον Ιωάβ τον ιών της Ερουίας. Και όμως εν ο βασιλεύς Σολομών προς τον Κύριον λέγον, ούτω να κάμει ο Θεός εις εμέ και ούτω να προσθέσει, εάν Αδωνίας δεν ελάλησε το λόγον τούτον κατά τη ζωή αυτού. Τώρα ζει Κύριος, ως της με εστερέωσε και με εκάθισε επί του θρόνου Δαβίδ του πατρός μου και ως έκανε σε με οίκον, καθώς υπεσχέθη. Σήμερον θέλει θανατωθεί ο Αδωνίας. Και εξαπέστειλον ο βασιλεύς, Σολομών διαχειρός του Βεναΐου, ιού του Ιωδαέ, και έπεσεν επ' αυτόν και απέθανε. Προς δε τον Αβιάθαρ, τον ιερέα, είπε ο βασιλεύς, «Εις ανανώθη, είπαγε, και εις τους αγρούς σου, διότι είσαι άξιος θανάτου, αλλά την ημέραν ταύτην δε θέλω σε θανατώσει, επειδή εσήκωσα στην κυβωτών Κυρίου του Θεού έμπροσθεν Δαβίδ του πατρός μου και επειδή εκακοπάθησα εις πάντα όσα εκακοπάθησεν ο πατήρ μου. Και απέβαλεν ο Σολομών τον Αβιάθαρ από του να είναι ιερεύς του Κυρίου, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου τον οποίον ελάλησε περί του οίκου του Ηλί εν Σιλό. Και η φήμη ήλθε μέχρι του Ιωάβ, διότι ο Ιωάβ έκλεινε ο πίσον του Αδωνία, αν και δεν έκλεινε ο πίσον του Αβεσσαλόμ. Και έφυγεν ο Ιωάβ εις την σκηνή του Κυρίου και πιάστη από τον κεράτον του θυσιαστηρίου. Και απικέλθη προς τον βασιλέα Σολομώντα ότι ο Ιωάβ έφυγεν εις την σκηνή του Κυρίου και ειδού είναι πλησίον του θυσιαστηρίου. Τότε απέστειλε ο Σολομών Βεναΐαν, τον ιόν του Ιωδαέ, λέγον, είπαγε πέσον επ' αυτόν. Και ήλθεν ο Βεναΐας εις την σκηνή του Κυρίου και είπε προς αυτόν ούτω λέγει ο βασιλεύς. Έξελθε, ο δε είπε νουχή, αλλά εντάφτα θέλω αποθάνει. Και ανέφερε ο Βεναΐας απόκριση προς το βασιλέα, λέγον, ούτως είπε ο Ιωάβ και ούτω μη απεκρίθη. Ο δε βασιλεύς είπε προς αυτόν, κάμε ως είπε, και πέσον επ' αυτόν και θάψον αυτόν, δια να εξαλείψεις το αθώο αίμα το οποίον έχησεν ο Ιωάβ απ' εμού και από του οίκου του πατρός μου. Και ο Κύριος θέλει στρέψει το αίμα αυτού κατά της κεφαλής αυτού, ως της έπεσεν επί δύο άνδρας δικαιωτέρους και καλυτέρους παρά αυτόν και εθανάτωσεν αυτούς διαρρομφέας, μη ειδότος του πατρός μου Δαβίδ,
τον Αβενίρ, τον ιόν του Νίρ, τον αρχιστράτηγον του Ισραήλ, και τον Αμασά, τον ιόν του Ιεθέρ, τον αρχιστράτηγον του Ιούδα. Και θέλουσιν επιστρέψει τα αίματα αυτών κατά της κεφαλής του Ιωάβ και κατά της κεφαλής του σπέρματος αυτού εις τον αιώνα. Επειδή τον Δαβίδ και επί το σπέρμα αυτού και επί τον οίκον αυτού και επί των θρόνων αυτού θέλει είστε ειρήνη παρά Κυρίου έως αιώνος. Τότε ανέβει Βεναΐας ο γιος του Ιωδαέ και έπεσεν επ' αυτόν και θανάτωσεν αυτόν και τάφη εν το οίκο αυτού εν τη ρήμο. Και κατέστησεν ο βασιλεύς ανταυτού Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέ επί του στρατεύματος και Σαδόκ τον ιερέα κατέστησεν ο βασιλεύς αντί του Αβιάθαρ. Και αποστήλας ο βασιλεύς εκάλεσε τον Σιμεή και είπε προς αυτόν: «Οκοδόμησον εις αυτόν οίκον εν Ιερουσαλήμ και κατοίκει εκεί και μη εξέλθεις εκείθεν εις ουδέν μέρος. Διότι καθήν ημέραν εξέλθεις και περάσεις των χήμαρων κέδρων, έξευρε βεβαίως ότι εξάπαντος θέλεις θανατωθεί. Το αίμα σου θέλει είστε επί την κεφαλήν σου». Και είπε ο Σιμεή προς τον βασιλέα: «Καλός ο λόγος, καθώς είπε ο Κυριός μου βασιλεύς, ούτω θέλει κάμει ο δούλος σου». Και κάθισεν ο Σιμεή εν Ιερουσαλήμ ημέρας πολλάς. Και με τα τρία έτη, δύο εκ των δούλων του Σιμεή εδραπέτευσαν προς τον Αγχούς, ιόν του Μαχά, τον βασιλέα της Γάθ. Και ανήγγυλαν προς τον Σιμεή λέγοντες: «Ιδού, η δούλη σου είναι εν Γάθ». Και ο Σιμεή εσηκώθη και έστρωσε την όνον αυτού και πήγαιν εις Γάθ προς τον Αγχούς για να ζητήσει τους δούλους αυτού και πήγαινε ο Σιμεή και έφερε τους δούλους αυτού από Γάθ. Και απηγέλθη προς τον Σολομώντα ότι ο Σιμεή υπήγεν από Ιερουσαλήμ εις Γάθ και επέστρεψε. Και αποστήλας ο βασιλεύς εκάλεσε τον Σιμεή και είπε προς αυτόν: «Δεν σε όρκωσα εις τον Κύριον και διαμαρτυρήθη προς ελέγον, έξευρε βεβαίως ότι καθήν ημέραν εξέλθεις και περιπατήσεις έξω οπουδήποτε εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και εσύ μου είπας: καλός ο λόγος τον οποίον ήκουσα. Γιατί λοιπόν δεν εφύλαξας τον όρκον του Κυρίου και την προσταγήν την οποία προσέταξα εισέ?» Και είπεν ο βασιλεύς προς το Σιμεή: «Συ εξέβρεις όλη την κακίαν την οποία γνωρίζει η καρδία σου, τι έπραξας εις τον Δαβίδ τον πατέρα μου, δια τούτο ο Κύριος έστρεψε την κακία σου κατά της κεφαλής σου. Ο δε βασιλεύς Σολομών θέλει είστε ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίδ εστερεωμένος ενώπιον του Κυρίου έως αιώνος». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε Βεναΐαν τον ιόν του Ιωδαέως της εξελθών, έπεσεν επ' αυτόν και απέθανε. Και η βασιλεία εστερώθη εν τη χειρή του Σολομώντος. Αμήν. Τώρα πλέον ο Σολομών είναι κατά το θέλημα του Θεού και κατά την ενέργεια του Δαβίδ, του πατρός του, ο οποίος πάντοτε έπρατε το θέλημα του Θεού, είναι πια βασιλιάς. Ο Δαβίδ πριν πεθάνει τον συμβούλευσε ότι τώρα που αρχίζει νέα ζωή, νέα πράγματα στη ζωή του, θα πρέπει να κάνει αποκατάσταση των εκκρεμωτήτων που υπήρχαν στη βασιλεία του. Δεν μπορείς δηλαδή, είναι σαν να του λέει Σολομώντα, να ξεκινήσεις νέα πράγματα εάν δεν κάνεις πρώτα τακτοποίηση των παλαιών, ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες θα σε βαραίνουν, δηλαδή να μην υπάρχουν εκκρεμότητες ώστε να έχεις βάρος και να έχεις και κίνδυνο στη ζωή σου. Και ο Θεός συνηθίζει να κάνει νέα πράγματα στη ζωή μας. Αλλά όταν ξεκινάμε νέα πράγματα, όταν ξεκινάμε να οικοδομήσουμε ένα σπίτι, πρέπει να γκρεμίσουμε απαραίτητος το παλιό. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε παλιά θεμέλια. Γκρεμίζουμε, καθαρίζουμε και οικοδομούμε. Ό,τι καινούργια αρχή κάνει ο Θεός πρέπει να είναι στηριγμένη σε νέα στερεά θεμέλια, τα οποία στερεά θεμέλια θα είναι στερεά
εφόσον προηγηθεί η ενέργεια του ανθρώπου για το θέλημα του Θεού και ο καθαρισμός και ο αγιασμός, η αποκατάσταση. Έτσι λοιπόν, και ο Σολομών άκουσε με προσοχή τη συμβουλή του, τις συμβουλές του Δαβίδ, του πατρός του, τον οποίον σεβόταν και αγαπούσε πάντοτε, γιατί ήξερε ότι ο Θεός ήταν μαζί του, και περίμενε να δει πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Οι συμβουλές του πατέρα του ήταν να τακτοποιήσει καταστάσεις που αυτός δεν μπορούσε να τακτοποιήσει. Όπως ήταν ο Ιωάβ, όπως ήταν ο Αβιάθαρ, όπως ήταν ο Σιμεΐ, και δεν μπορούσε γιατί έζησε ο ίδιος αυτές τις προσωπικές καταστάσεις και έδειξε ακριβώς το έδειξε ότι είναι πρόθυμος να κάνει το θέλημα του Θεού πάντοτε. Και το έκανε. Και ο Σολομών περιμένει. Και η ευκαιρία δεν θα αργήσει παρά Κυρίου να δοθεί στο Σολομώντα για την απόλυτη αποκατάσταση και διόρθωση του παρελθόντος. Είναι κάτι, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ σοβαρό που δεν πρέπει να το λησμονούμε. Είναι ανάγκη η διόρθωση του παρελθόντος. Είναι ανάγκη να μην έχουμε κρεμότητες ούτε με το Θεό, ούτε με τους αδελφούς μας, ούτε με τους ανθρώπους, αλλά ούτε και με τον εαυτό μας. Ο Θεός προσδιόρισε τον άνθρωπο να είναι ελεύθερος, να έχει δηλαδή αυτή τη χάρη να εκλέγει και να απορρίπτει, και χάρισε στο Θεό, ο Θεός στον άνθρωπο να ζει στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ανάγκη για να θριαμβεύει, για να κυριαρχεί στην καρδιά του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου να είναι αποκατεστημένη πλήρως με όλα τα παλιά. Και τα παλιά είναι από πολύ παλιά μέχρι και πρόσφατα παλιά, μέχρι και τη χθεσινή ημέρα. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέγει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μην κοιμηθείς εάν δεν κάνεις αποκατάσταση σε όλα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ελεύθερος. Πρέπει να είναι ελεύθερος. Στην παρουσία του Θεού, στις σκέψεις του, στους διαλογισμούς του. Και εάν δεν μπορούμε και το θέλουμε, ο Θεός θα μας δώσει την ευκαιρία. Ένα τώρα που ο Αδωνίας, ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να υποκλέψει τη βασιλεία του Ισραήλ με την σωστή όμως δικαιολογία και το σωστό κριτήριο ότι ήταν αυτός που απέμεινε πρωτότοκος, αλλά δεν λογάριασε αυτό που ο Θεός είχε πει, δηλαδή το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Θεός έκαμε κρίση και στερέωσε τον Σολομώντα βασιλιά στον Ισραήλ. Όμως η καρδιά του Αδωνία είναι γεμάτη από επιθυμίες. Είναι πλεονέκτης. Και ο πλεονέκτης που είναι ειδωλολάτρης ζητάει αυτά που δεν ανήκουν σε αυτόν και επιμένει, διεκδικεί. Έτσι λοιπόν, αφού διεκδίκησε τη βασιλεία και απέτυχε, τώρα επιθύμησε, σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού και με τους νόμους του Μωυσή, που λέει ούκ επιθυμήσεις όσα του πλησίον σου εστί, επιθύμησε τη γυναίκα, την Σουναμίτιδα, η οποία δεν είχε συμβρεθεί με τον Δαβίδ και ήταν εκ των πραγμάτων γυναίκα του Σολομώντα. Την επιθύμησε και η επιθυμία γέννησε την αμαρτία και προσπάθησε να εκτελέσει την αμαρτία, και μάλιστα με έναν τρόπο όχι ευθύ, πηγαίνοντας δηλαδή στον ίδιο τον Σολομώντα, αλλά όχι ευθύ αλλά ίσως λίγο πονηρό, χρησιμοποιώντας τη μητέρα του, προσπαθώντας να πει στη μητέρα του, είναι αυτό που λέμε, και αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό, να βάζουμε
Δεν μιλάω για πολιτικά πράγματα μέσων, να βάζουμε κάποιον άλλον. Ενώ ο Θεός θέλει η καρδιά μας να είναι ευθεία, ειλικρινής. Να είναι κατά την καρδία του Θεού. Έτσι λοιπόν με πονηριά πλησίασε τη μητέρα του Σολομώντα και τη ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ να μεσολαβήσει για να χαρίσει ο Σολομών τη γυναίκα που του ανήκει, τη γυναίκα του, η μία από τις γυναίκες του σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, στον Αδωνία. Η πλεονεξία που ο Λόγος του Θεού μας τη λέει ειδωλολατρία είναι ένα από τα αμαρτήματα που ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να μην συναναστρεφόμεθα αυτόν που την έχει, τον πλεονέκτη. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους λέει να βγάζουμε και το κακό από την Εκκλησία. Πλεονέκτης λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί, θέλει και διεκδικεί με κάθε τρόπο αυτά που δεν του ανήκουν. Ένας τέτοιος καταρχάς πλεονέκτης ήταν ο διάβολος, το χερούβι το επισκιάζον, ο οποίος διεκδίκησε να είναι αυτό που δεν είχε προσδιορίσει ο Θεός για αυτόν, να γίνει όμοιος με τον ύψιστο, και ξέπεσε. Πλεονεξία δημιουργείται στην καρδιά μας πολλές φορές και δεν την καταλαβαίνουμε, γιατί η πλεονεξία είναι ισχυρή επιθυμία. Επιθυμούμε κάτι τόσο πολύ χωρίς να εξετάζουμε, που είναι απαραίτητο, αν το δικαιούμεθα, αν είναι κάτι που είναι για μας, αν είναι κάτι μέσα από το θέλημα του Θεού. Και εκεί οι συνέπειες είναι τρομερές. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας συνιστά. Καλύτερα είπε ο Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να δίνεις παρά να παίρνεις. Καλύτερα να προσφέρεις παρά να απαιτείς. Έτσι λοιπόν έπεισε τη μητέρα του, αλλά για το κακό του. Η μητέρα του πλησίασε το Σολομώντα και ο Σολομών με πολύ μεγάλη τιμή τη δέχτηκε. Ωραία μαθήματα, αδερφοί. Πώς συμπεριφέρεται ο βασιλιάς, αλλά ο αγαπητός του Κυρίου στη μητέρα του. Με μεγάλη τιμή, με δόξα. Λέει η Γραφή, όταν τον πλησίασε, εσηκώθη ο βασιλεύσης απάντησην αυτής και την προσκύνησε. Και έπειτα αφού εκάθισε στο θρόνο του, ετέθη θρόνος άλλος για τη μητέρα του βασιλέως στα δεξιά του. Είναι πραγματικά αγαπητός του Θεού. Την τιμάει, την υψώνει, αλλά δεν την υπακούει όταν αυτό που θα του πει δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Τι ωραία διάκριση μεταξύ τιμής, σεβασμού, αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνεται καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Εντολή με επαγγελία. Αλλά αυτός ο σεβασμός και αυτή η τιμή που πραγματικά της δίνει δεν τον υποχρεώνει να την υπακούσει σε αυτό που του λέει. Γιατί ο Σολομών έχει μάθει να ακούει τη φωνή του Θεού. Έχει μάθει να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι συναισθηματικός, είναι αληθινός.
Η μητέρα του λοιπόν, σαν γυναίκα που όπως λέει η Γραφή πρώτη υπατήθη, έκανε ένα σοβαρό λάθος και του λέει «Δώσε σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη και δώσε στον Αδωνία τη Σουναμίτιδα τη γυναίκα σου». Και εκεί ο Σολομών πήρε τη θέση που του έπρεπε. Με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη τιμή της είπε όχι. Και ξέρετε, το όχι μερικές φορές είναι πολύ πιο δύσκολο από το ναι. Το ναι είναι εύκολο σε τέτοιες καταστάσεις και είναι και απαραίτητο πάρα πολλές φορές, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτά που μας ζητάνε. Λέει ο Λόγος του Θεού, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτεσσόμενης αλλήλους. Είναι ανάγκη και είναι ένδειξη ταπείνωσης να λέμε πάντα ναι σε ό,τι μας ζητάνε. Πάντα ναι σε ό,τι μας ζητάνε, εκτός από το θέλημα του Θεού, εκτός από το Λόγο του Θεού. Πάντοτε εν Κυρίω είναι η αποδοχή. Και η απάντησή του ήταν απόλυτη. Εάν θέλεις να του δώσω τη γυναίκα μου γιατί την επιθυμεί, παρόλο που ο Λόγος του Θεού λέει ούκ επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου, τότε να του δώσω και τη βασιλεία. Και όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και σε όλους όσους έπεισε, παρότι εγνώριζαν το θέλημα του Θεού, αποφάσισαν να τον στηρίξουν για να αρπάσει τη βασιλεία. Και η απόφαση του πια ήταν απόφαση Θεού, τελειώσαμε με τον Αδωνία. Με το πνεύμα βεβαίως της Παλαιάς Διαθήκης. Τελειώσαμε με τον Αδωνία. Μετά από αυτή τη διεκδίκηση, την απέτηση, απεδείχθη ότι δεν είναι ανήραγαθός, γιατί όταν έγινε βασιλιάς φοβήθηκε ο Αδωνίας και του είπε, όταν έγινε βασιλιάς ο Σολομών, φοβήθηκε ο Αδωνίας και του λέει μη με σκοτώσεις, και ο Σολομών του απάντησε εάν είσαι ανήρ αγαθός τίποτα κακό δεν θα συμβεί σε σένα, εάν όμως βρεθεί κακία μέσα σου θα θανατωθείς. Και βρέθηκε παράβασης και κακία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι απέστειλε έναν ο οποίος είχε το Βεναΐα, ο οποίος είχε χαρακτηριστικά ζηλευτά. Ήταν ανδρείος και αξιόπιστος, δούλος του Θεού. Ο Ιωάβ ήταν ανδρείος αλλά δεν ήταν αξιόπιστος. Και αξιόπιστος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε συμπεριφέρεται με γνώμονα, με κανόνα το θέλημα του Θεού και το Λόγο του Θεού. Ανδριότατος ήταν ο Ιωάβ, αλλά παραβάτης του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και το τέλος του δεν θα είναι το καλύτερο, έτσι άλλωστε όπως είχε συμβουλεύσει και ο Δαβίδ τον Σολομώντα λέγοντας ότι σκότωσε άνδρες δικαιότερους από αυτόν και καλύτερους, τον αρχιστράτηγο του Ισραήλ τον Αβενίρ και τον αρχιστράτηγο του Ιούδα τον Αβισέ. Αφού λοιπόν ο Σολομών διέκρινε την κακία του Αδωνία μέσα στην καρδιά του που εκδηλώθηκε με αυτή την τρομακτική πλεονεξία, επιθυμία να πάρει τη γυναίκα του, τον εφώνευσε και στη συνέχεια εστράφη στον Αβιάθαρ, ο οποίος ήταν ο ιερεύς την εποχή του Δαβίδ. Εδώ θα επέμβει πάλι ο Σολομών, αλλά με τη σοφία που του έχει δώσει ο Θεός, του λέει σε καταργώ από ιερέα,
γιατί εσύ έστρεψες την προσοχή σου σε παράβαση του Λόγου του Θεού προς τον Αδωνία, αλλά επειδή εσήκωσες την κυβωτό του Θεού μπροστά στο Δαβίδ τον πατέρα μου, αφενός μεν και αφετέρου, επειδή κακοπάθησες εις πάντα όσα εκακοπάθησε ο πατήρ μου, σε στέλνω πίσω στο σπίτι σου. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό συνέβη όχι γιατί το είχε προφητεύσει ο Θεός στον Ηλί τον πατέρα του, αλλά όπως το είχε προφητεύσει ο Σαμουήλ στον Ηλί τον πατέρα του. Μάλιστα λέει η Γραφή, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, τον οποίο ελάλησε περί του οίκου του Ηλί εν Σιλό. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, οι αμαρτίες των γονιών έφταναν μέχρι δευτέρας και τρίτης γενεάς. Στη Γενή Διαθήκη αυτό έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει γιατί εμφανίστηκε ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, που είναι το αρνίον το εσφαγμένον, όπου το αίμα του, το Άγιο, καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Δεν υπάρχει πια κληρονομική αμαρτία, αν και υπάρχει, όπως θα δούμε. Δεν υπάρχει πια το προπατορικό αμάρτημα. Δεν υπάρχει αμαρτία γονέων, γιατί είναι ελεύθερος ο κάθε άνθρωπος, αν δεχθεί το Χριστό, να διακόψει και να μετατρέψει την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό, να μετατρέψει την ταλαιπωρία σε ευτυχία με το αίμα του Ιησού Χριστού. Όμως είπα ότι ισχύει βέβαια και τώρα, γιατί μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος ότι αν ένας από τους γονείς είναι πιστός, τότε τα τέκνα είναι άγια. Καθώς είναι γεγραμμένο τα τέκνα των Αγίων είναι άγια, άλλος ήθελον είστε ακάθαρτα. Και εδώ είναι κάτι που πιθανόν μερικές φορές η καρδιά μας δεν το χωράει, η ψυχή μας. Τα τέκνα των Αγίων είναι άγια, καλό είναι αυτό. Αλλά τα τέκνα των άλλων είναι ακάθαρτα. Βλέπετε πως επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων η ζωή των γονιών, πως επηρεάζει τη ζωή των παιδιών η ζωή των γονιών, με πολλούς τρόπους. Ο βασικός τρόπος είναι όταν είναι μέσα στην αμαρτία οι γονείς, το παιδί και να θέλει, επειδή είναι υποτεταγμένο και πρέπει να είναι υποτεταγμένο στους γονείς, εξαρτάται από τους γονείς, τη μικρή τουλάχιστον ηλικία, ζει μέσα στην αμαρτία των γονιών. Και ο Θεός κάνει χάρη, έστω και ένας να είναι, ο Θεός επεμβαίνει προς ευλογία. Βεβαίως όλοι μας, και τα παιδιά των Αγίων, αλλά και τα παιδιά των μη Αγίων, έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα, μόλις έλθουν εις Αυτόν, να επιλέξουν μέσα στην ελευθερία που ο Θεός τους έχει χαρίσει την οδόν την οποία πρέπει να ακολουθήσουν. Γιατί κάθε ένας το δικό του φορτίο θα σηκώσει και μπροστά στον Χριστό το δικό του έργο θα παραστήσει. Κάθε ένας έχει την ευθύνη της προσωπικής του ζωής. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι χριστιανοί είναι μόνοι τους. Μπορεί να έχουν οικογένεια, παιδιά, με εγγόνια, αδερφούς, αλλά είναι μόνοι τους. Μόνοι τους είναι ενώπιον του Θεού. Μόνοι τους στο ταμείο τους. Μόνοι τους όταν πράττουν το αγαθό ή όταν απομακρύνονται από το πονηρό. Και μόνοι τους θα βρεθούν μπροστά στο θρόνο του Χριστού, στο βήμα του Χριστού, για να ανταποδώσει σε έκαστον, καθώς είναι το έργο εκάστου. Η προσωπική μας λοιπόν ζωή επηρεάζει τα παιδιά μας μόνο όσο είναι μικρά. Τώρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και με το αίμα Του ελευθερώνει κάθε κακό που υπάρχει. Αλλά δεν επηρεάζεται
η ζωή των παιδιών μας μόνο από το αν είμαστε αναγεννημένοι πιστοί ή όχι, αλλά επηρεάζεται και από τις επιλογές μας, από τις επιλογές του κάθε ενός από μας. Και πάλι επιμένω στην παιδική ηλικία που πολλές φορές όμως ακολουθεί τα παιδιά. Όλο γι' αυτό και το Ευαγγέλιο μας τονίζει ότι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά ταυτόχρονα μας λέει, αν κάποιος είναι από εμάς ελλειπής σοφίας, να ζητάει από το Θεό, που δίνει πλουσίως εις πάντας και δεν ονειδίζει. Γιατί το να είσαι καλός πατέρας ή καλή μητέρα απαιτείται σοφία από το Θεό. Αργότερα ο Σολομών θα δούμε ότι όταν κατάλαβε τι σημαίνει να είναι βασιλιάς, είπε χωρίς σοφία δεν μπορώ εγώ να κυβερνήσω το λαό αυτό. Και όταν ο χριστιανός πατέρας αποκτήσει παιδιά, καταλαβαίνει ή τουλάχιστον πρέπει να καταλάβει ότι χωρίς σοφία δεν μπορεί να κυβερνήσει τον οίκον του. Και η μητέρα καταλαβαίνει χωρίς σοφία δεν μπορεί να είναι αληθινή οικοφύλακας στο σπίτι του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Σολομών όταν πραγματικά ο Θεός τον στερέωσε για βασιλιά ήταν να ζητήσει σοφία. Και αυτό το οποίο είναι ανάγκη να κάνουμε σε κάθε ξεκίνημα της ζωής μας, αλλά και σε κάθε ξεκίνημα της ημέρας μας και σε κάθε ευθύνη και εξουσία, αλλά και υποχρέωση μας έχει φορτώσει ο Θεός σαν έργο στη ζωή μας αυτή. Απαραίτητο είναι, αδελφοί αγαπητοί, να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού εκεί μέσα στο ταμείο μας και να ζητάμε σοφία από το Θεό να διαχειριζόμεθα σωστά. Κάποιος αδελφός μου είπε, αυτός ο αδελφός δεν είναι ικανός να διαχειριστεί το χρυσάφι που του χάρισε ο Κύριος για κάποιο γεγονός. Και εμένα χτύπησε στην καρδιά μου σαν καμπάνα. Είναι ανάγκη να είμαστε καλοί διαχειριστές. Είναι ανάγκη να έχουμε σοφία στο πώς συμπεριφερόμεθα στη γυναίκα μας. Και δεν την έχουμε, αδελφοί, αν δεν τη ζητήσουμε από το Θεό. Είναι ανάγκη να ζητήσουμε σοφία, οι γυναίκες, να ζητήσετε σοφία για το πώς πρέπει να συμπεριφερόσαστε στους άντρες σας. Είτε νέο ζευγάρι είναι, είτε μεγάλο και γεροντικό. Γιατί οι συνθήκες αλλάζουν, οι καταστάσεις αλλάζουν και τα μυαλά μας αλλάζουν. Τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Η ζωή διαμορφώνεται με την παρουσία του Θεού, αλλά και με τα γεγονότα που συμβαίνουν. Χρειαζόμαστε, παραδείγματος χάρη, μικρό παράδειγμα, ιδιαίτερη σοφία τώρα στους καιρούς τους κακούς, να διαχειριστούμε τα λιγότερα που επιτρέπει ο Θεός να έχουμε και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Είναι αναγκαία η σοφία, ιδιαίτερα όταν έχουμε ευθύνη, υποχρέωση για οικογένεια ή ακόμη και για εκκλησία ή ακόμη και για δουλειά ή ακόμη και για συγγένεια. Και πρέπει να το παραδεχτούμε. Όχι ο ένας τον άλλον, ούτε συγκρίνοντας το ένας τον άλλον, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε λοιποί σοφίας. Να πλησιάσουμε το Θεό και να πούμε, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε με σοφό σύζυγο. Ή εσείς οι αδελφές, κάνε με σοφή σύζυγο. Σοφό πατέρα. Ξέρετε πόσο εύκολα, αδελφοί, γκρεμίζονται τα πράγματα από ασοφίες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί.
από ασοφίες που εμείς κάνουμε, από τα λάθη που εμείς κάνουμε. Και μετά δύσκολα διορθώνονται. Έγκαιρα όμως, σας παρακαλώ. Εγώ μάλιστα θα πρότεινα σαν άνθρωπος ανόητος κάθε πρωί, όταν ξυπνάμε, να λέμε: Κύριε, δώσε μας σοφία και αυτή την ημέρα. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να σταθούμε στη δουλειά μας, να σταθούμε στον κόσμο μέσα, να είμαστε φως. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Αφενός μεν, αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Όταν έχουμε αυτό το φόβο, το σεβασμό, ποιο φόβο? Να μην λυπήσουμε το Θεό, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Αφενός μεν, αφετέρου όμως να κατανοήσουμε ότι η γνώμη μας είναι επικίνδυνη εάν δεν είναι γνώμη Θεού. Εγώ το έχω πει και το έχω καταλάβει για τον εαυτό μου. Τα μεγαλύτερα λάθη στη ζωή μου τα έχω κάνει όταν είμαι βέβαιος για κάτι. Είμαι σίγουρος, έχω δίκιο. Και οι ενέργειές μου είναι έως και καταστροφικές ή επιζήμιες. Γιατί όταν πούμε ότι δεν ξέρω τι να κάνω, τότε αμέσως σαν χριστιανοί θα πούμε: φώτισέ μας, φώτισέ με, φανέρωσέ μου, δείξε μου. Όταν όμως πούμε ξέρω τι θα κάνω, εκεί βάζουμε πίσω τον Θεό και προχωράμε εμείς μπροστά. Ο Ιωάβ, ανδρείος αλλά αναξιόπιστος. Γιατί? Άσοφος. Ενεργούσε παρορμητικά με βάση τα συναισθήματά του, με βάση τη ζήλια του. Δεν μπορούσε να αντέξει τον Αβενίρ να έρθει κοντά στο Δαβίδ όταν είχε αποθάνει ο Σαούλ. Γι' αυτό φρόντισε να τον σκοτώσει. Αυτό όμως δεν αρέσει στο Θεό. Ο Θεός φέρνει δίπλα σου ανθρώπους και ο Θεός παίρνει. Δεν τους διαλέγεις εσύ. Κανένας μας μέσα σε αυτή τη μικρή εκκλησία δεν διάλεξε κανένανε. Κανένας δεν διάλεξε αυτόν που κάθεται δίπλα του. Αλλά όλους μας διάλεξε ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία. Αυτό λοιπόν, το να υποτάξει την καρδιά του, τα συναισθήματά του, τους θυμούς του, την οργή του, ο Ιωάβ ποτέ δεν το κατάφερε. Με αποτέλεσμα να βρεθεί ένοχος πολλές φορές, ιδιαιτέρως δύο, με το θάνατο δύο, με το φόνο δύο δικαιότερων και καλύτερων αδελφών του που ο Θεός του είχε βάλει δίπλα του προς ευλογία. Γιατί μέσα από τους ανθρώπους που μας φέρνει ο Θεός δίπλα μας φαίνεται η ταπεινωσή μας, φαίνεται η αγάπη μας, φαίνεται η εμπιστοσύνη μας στο Θεό, φαίνεται η επιθυμία μας για υπηρεσία και για προσφορά. Και αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Αυτό δεν μπόρεσε να το αντέξει ο Ιωάβ. Και αυτό απέβει να τον ονομάσει ο Θεός εργάτη της ανομίας. Κάποτε είχε έρθει ένας νέος στην Κύπρο, ήμουνα αδελφός, νέος σε ηλικία και νέος στην πίστη. Και μου λέει, αφού τέλειωσε το κήρυγμα, μου λέει: μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, αδερφέ? Λέω: να με ρωτήσεις. Μου λέει: δηλαδή εσύ τώρα με θεωρείς υπερέχοντά σου? Το κοίταγα καλά καλά. Με θεωρείς?
Γιατί είπες πρέπει να θεωρούμε όλοι αλλήλους υπερέχοντας το κήρυγμα. Εσύ με θεωρείς ότι είμαι υπερέχον σε σένα? Θέλω να σου πω μια ιστορία, αδελφέ μου. Εγώ 2 φορές δούλευα σε μεγάλες βιομηχανίες. Και οι βιομηχανοί που δούλευα είχαν παιδιά. 2 στην τελευταία είχαν παιδιά μικρά. Που μόλις τέλειωσαν το πανεπιστήμιο, 22 χρονών παιδιά, τους έφερε η βιομήχανος μέσα. Και μου λέει, αυτός είναι ο γιος μου. Ξέρεις τι είπα? Αυτός είναι υπερέχον εμού. Και τον σεβόμουν σαν να σεβόμουν τον πατέρα του και τη μάνα του. Ήταν το αφεντικό μου. Λέω, όταν σε βλέπω εσένα, δεν βλέπω εσένα, βλέπω τον πατέρα σου. Τον ουράνιο. Και σε θεωρώ υπερέχοντα. Και το λέω αλήθεια, αδελφοί. Δεν ψεύδομαι, μάρτης μου είναι ο Θεός. Δεν έχει σημασία αν είναι νεότερος, αν είναι μικρότερος, αν είναι παιδάκι. Αυτό το παιδάκι που κάνει φασαρίες, αταξίες, είναι υπερέχον σε μας. Είναι παιδί του μεγάλου βασιλιά. Είναι το αφεντικό μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει η Γραφή, αν κάποιος, δεν λέω για μένα, μη γέννητο, θέλει να είναι μέγας, να είναι υπηρέτης. Και αν θέλει να είναι πρώτος, να είναι δούλος πάντων. Ξέρετε τι θα πει πάντων? Και του Δαβίδ που έφερε την εξομολόγησή του και του καινούριου αδελφού που μόλις τον έσωσε ο Χριστός, αλλά και του γέροντα και του μεγάλου. Μέσα στην εκκλησία με ρωτήσανε, υπάρχει ιεραρχία? Γιατί πολλές φορές έχω πει, μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχουν ηγέτες, ηγεμόνες. Και λέω, μέσα στη Γραφή η ιεραρχία υπάρχει, αλλά η ιεραρχία σεβασμού και τιμής. Το προϊστάμενο πρεσβύτερο λέει να τον τιμάτε και αν κοπιάζει σε λόγο με διπλάσια τιμή. Πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Αλλά δεν υπάρχει ιεραρχία εξουσίας. Κατακυρίευσης. Δεν υπάρχουν αρχηγοί που διοικούν. Γιατί αρχηγός μας είναι ο Χριστός. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους ευλόγησε ο Θεός και τους οποίους σεβόμεθα, τους αγαπάμε, υποτασσόμεθα σε αυτούς και τους θεωρούμε προεστώτες μας. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αδερφοί, μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως υπάρχουν οι προεστώτες, τους οποίους σεβόμεθα, αγαπάμε, μιμούμεθα το πολίτευμά τους, βλέποντας τον καρπό τους, λέει η Γραφή. Αλλά όλους τους θεωρούμε υπερέχοντας ημών. Και έτσι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχει συναγωνισμός. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν διακρίσεις, αλλά υπάρχουν αυτοί τους οποίους ο Θεός ευλογεί, τους δίνει ωραίο καρπό. Και έχω πει πολλές φορές, το λέω μια φορά ακόμη, στους ανθρώπους που ο Θεός δίνει καρπό, τους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός δίνει καρπό, εγώ τους φοβάμαι. Με φόβο καλό, γιατί ξέρω ότι ο Θεός είναι κρυμμένος πίσω από αυτούς. Τους σέβομαι. Όχι και τους ανθρώπους που ακόμη ο Θεός δεν τους έχει δώσει καρπό, ότι τους περιφρονώ καθόλου μάλιστα. Προσεύχομαι όμως και αυτούς να τους ευωδώσει ο Θεός και όλους μας και να μας δώσει πολύ καρπό και ο καρπός μας να μένει. Ο Ιάβ αυτό δεν το κατάφερε ποτέ. Ήταν αρχιστράτηγος με το «έτσι θέλω». Έκανε αυτό που τον οδηγούσε η καρδιά του με τις επιθυμίες της. Ο Δαβίδ όμως ήταν βασιλιάς και έκανε αυτό που τον οδηγούσε το θέλημα του Θεού. Το ίδιο και ο Σολομών. Με το σημαίνει τα πράγματα γίνανε λίγο διαφορετικά. Ο Θεός τον φώτισε και του είπε, το Σολομώντα,
να μην φύγεις από την πόλη την Ιερουσαλήμ, γιατί αν φύγεις θα σε σκοτώσω. Άλλος από εκεί παρορμητικός, παρορμητικά συναισθηματικός, που κυβερνάται από την οργή του, από την επιθυμία του, όπως τότε που τα έβαλε με τον Δαβίδ. Τώρα δύο δούλοι το σκάσανε και πήγανε στη Γάδ, φούσκωσε μέσα, οργίστηκε η δικαιοσύνη του, η ανθρώπινη που είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, τον οδήγησε να παραβεί τον όρκο που είχε δώσει ενώπιον του Θεού. Το αποτέλεσμα και σε αυτό ήταν θάνατος, αναξιόπιστος. Ο Θεός λοιπόν βοήθησε τον Σολομώντα να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, να γίνει αποκατάσταση, ξεκαθάρισμα, γκρέμισμα, για να μπορέσει πια σαν βασιλεύς να οικοδομήσει σε στερεά θεμέλια τη βασιλεία του πάνω στον Ιούδα και στον Ισραήλ, όπως ο Θεός είχε προβλέψει και όπως ο Θεός είχε μεριμνήσει. Και σε εμάς ο Θεός έχει μεριμνήσει και έχει προβλέψει ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο για να το εκπληρώσουμε πρέπει να κάνουμε αποκατάσταση των παλαιών, να γκρεμίσουμε, να ξεριζώσουμε, για να ανοικοδομήσουμε και να καταφυτεύσουμε. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 316. Ύμνος 316. Ο δρόμος σου